Ένας νεαρός έπεσε νεκρός σε ρατσιστική επίθεση στο κέντρο της Αθήνας. Το περιστατικό προκαλεί την έντονη ανησυχία των αρχών, καθώς σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι δράστες που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες επιχείρησαν να επιτεθούν και σε άλλους δύο αλλοδαπούς, ενώ πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα παρόμοια περιστατικά. Θα δούμε αναλυτικά τι έχει συμβεί με την πολιτική αντιπαραστολή. Ο Ριζό προλαβαίνει, πήγε προς τα πάνω και εγώ μόλις να κλείσω πόρτα. Όλα ήρθε πάνω μου. Τρεις άτομα ήρθαν, χτυπάει για μένα το κεφάλι, το τέτοιο. Και δεν το κατάλαβα. Και χτυπήσανε με το μακέρι. We have seen the last months more than 300 people. 300 that we can be able to see with details what happened. We have seen attacks even to women. We have seen attacks even to children. Ομάδες πολιτών, πολιτικό κόμμα, είτε και άλλοι σχηματισμοί, οι οποίοι επιχειρούν να υποκαταστήσουν το κράτος. Βγαίνουμε μάχες, δικαίμαστε δηλαδή, από κατοίκους και από χρυσαυγίτες. Και για μας είναι πιο ιερή ακόμα. Σε αυτό το χώρο εδώ πέρα κανονικά δεν έπρεπε να πατάει το πόδι του μουσουλμάνος. Were attacked in public spaces, in public squares, most of the times during nighttime. We are faced with a situation threatening the Greek society as a whole, the very foundations of democracy and of rule of law. Il nous dit que si c'est lui qui avait le contrôle, si c'est lui qui commandait, il allait nous tuer. Puisque nous sommes à la base du problème de la Grèce.